Η εικόνα αυτή δεν είναι παρά επανάληψη των επιπτώσεων της διάβρωσης στην παραλία του Κουμκαπή. Μια μεγάλη οπή μπροστά από την πύλη της Άμμου, μια ανάσα από την παιδική χαρά. Ήταν 8 Ιανουαρίου, περίπου ένα χρόνο πριν, όταν στο ίδιο σημείο υποχώρησε τμήμα του εδάφους. Τότε είχε υποστεί καθίζηση και μέρος του οδοστρώματος, εκεί που εκτείνονταν τραπεζοκαθίσματα επιχειρήσεων εστίασης. Καταστροφή. Καταστροφή αυτά τα πράγματα. Πρέπει κάποιος να έρθει υπεύθυνος. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Στο ίδιο σημείο είχε σημειωθεί πριν από λίγους μήνες ξανά καθίζηση με τα συνεργεία του Δήμου να παρεμβαίνουν κάθε φορά με λύσεις προσωρινού χαρακτήρα. Η μεγαλύτερη υποχώρηση του οδοστρώματος είχε σημειωθεί στις 11 Δεκεμβρίου του 2018, παρασύροντας μάλιστα την κατασκευή σκίασης ενός καταστήματος. Στα τέλη Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σιμανδυράκης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μανώλης Κοτσιφάκης ανακοίνωσαν ότι οι τεχνικές παρεμβάσεις θα θωρακίσουν το παραλιακό μέτωπο για την επόμενη διετία. Τότε είχαν βρεθεί τουλάχιστον 4 νέες σπηλαιώσεις. Είμαι αισιόδοξος ότι στο πλαίσιο της ανάπλασης του Κουμκαπή που προωθείται με γοργούς ρυθμούς και στην υλοποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης Τσακαλάκη, θα έχουμε όχι μόνο ένα αισθητικό αποτέλεσμα και ένα λειτουργικό αποτέλεσμα για την περιοχή, αλλά κυρίως θα δώσουμε την προστασία σε όλη αυτή τη ζώνη, την αναπτυσσόμενη αυτή ζώνη. Φαινόμενα σαν το σημερινό, που πάντως απειλούν την ασφάλεια των περαστικών, δεν προκαλούν έκπληξη. Οριστική λύση αναμένεται να δώσουν τα έργα που προβλέπουν οι υποστηρικτικές μελέτες, γεωτεχνική, ακτομηχανική, λιμενική και στατική, τις οποίες εκπώνησε το Λιμενικό Ταμείο Χανίων.